Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και όπως είπα και νωρίτερα, φιλοξενώ είναι εδώ δίπλα μου την Άννα Τσιφτελίδου, υποψήφια δήμαρχος Θέρμης, επικεφαλής παράταξης παρέμβαση πολιτών του Δήμου Θέρμης. Κυρία Τσιφτελίδου, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Στο βιογραφικό σας δεν λέει ο πολύ ωραία γυναίκα και πολύ μάχημη δικηγόρος. Λέει δικηγόρος, αλλά πολύ μάχημη θα προσθέσω. Καλησπέρα λοιπόν. Όλα μετράνε στις εκλογές. Νομίζω και τα φωτεινά πρόσωπα δεν ξέρω αν έχει να κάνει μόνο με την ομορφιά, έχει να κάνει όμως με την ενέργεια, έχει να κάνει με το χαμόγελο, να κάνει με την οπτική σας απέναντι στη ζωή και στους ανθρώπους. Νομίζω και από την μικρή εμπειρία που έχω τα τελευταία 6-7 χρόνια, έχετε δίκιο, έτσι είναι. Όλα μετράνε, μετράει κυρίως η επαφή με τους ανθρώπους, ιδίως στην τοπική αυτοδιοίκηση. Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει αυτό το μαγικό, το πολύ όμορφο, την επαφή με τον κόσμο. Απολαμβάνεις τη χαρά τους, απολαμβάνεις τη λύπη τους, τα παράπονά τους είναι άμεση. Γι' αυτό και θέλει περισσότερη αντοχή, θέλει μεγαλύτερη μαχητικότητα, θέλει μεγαλύτερη υπομονή. Είναι δύσκολο στίβος, είναι η αλήθεια. Είναι δύσκολο και σε δήμους όπως ο δικός σας είναι ακόμη πιο δύσκολος και το λέω γιατί εμείς οι δημοσιογράφοι πια είναι τυφλοσούρτης, ο κύριος Κυρίζογλου, ο κύριος Δανιλίδης, ο κύριος Καϊτεζίδης και ο κύριος Παπαδόπουλος είναι οι δήμαρχοι που για πολλά χρόνια έχουν τον κόσμο με το μέρος, το μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου για να είμαι σωστή και κάποιος θα πει πού πάτε κυρία Τσιφτελίδου εδώ πέρα, ο κύριος Παπαδόπουλος είναι ένας πολύ δυναμικός δήμαρχος που τον θέλει πολλοί κόσμος και κάνει και έργο όπως μου λένε και εσείς έρχεστε εκεί να πείτε υπάρχει και μια άλλη πρόταση. Καταρχήν, όντως υπάρχει μια άλλη πρόταση. Είναι θέμα δημοκρατίας το να μπορούν να εκφράζουν διαπόψεις όλων των δημοτών. Όντως λέγεται αυτό σε κάποιες περιπτώσεις, το τι που πας, γιατί κτλ. Εμείς, σαν παράταξη που είδαμε κιόλας μέσα στα δημοτικά συμβούλια και καταλάβαμε ακόμα καλύτερα πώς λειτουργεί ο Δήμος, ξέρουμε ποια είναι τα αδύναμα σημεία και πιστεύουμε ότι ο Δήμος μας βρίσκεται σε μια χρονική στιγμή που μπορεί να εκτιναχθεί. Και ακριβώς ο λόγος ότι έχουμε παλιό δήμαρχο με μια παλιά διοίκηση εκεί, τον κρατάει πίσω. Δεν είναι το θέμα μόνο αν παράγεται έργο, δεν είναι το θέμα αν γίνονται μικρά πραγματάκια ή και μεγάλα πραγματάκια. Σημασία έχει πότε γίνονται, με ποιες προτεραιότητες γίνονται. Και πώς γίνονται. Αν θα καθίσει κάποιος να δει το τεχνικό μας πρόγραμμα, ας πούμε, του Δήμου μας, θα δει ότι υπάρχουν έργα που έρχονται από 20 ετία πίσω. Δεν ξέρω, αυτό δείχνει κάτι καλό, δείχνει μια αποτελεσματικότητα όταν σου παίρνει 20 χρόνια για να ολοκληρώσεις κάτι. Προφανώς θα γίνει κάποια στιγμή το έργο αυτό, αλλά δεν παίζει ρόλο το πότε θα γίνει. Το τι έχουν χάσει όλοι αυτοί που δεν το απόλαυσαν τη στιγμή που θα μπορούσαν να το απολαύσουν και το πώς όλο αυτό θα ολοκληρωθεί. Άρα έρχεστε να πείτε ότι υπάρχει και καλύτερα. Βεβαίως. Χωρίς να είστε ακυρωτικοί με ό,τι γίνεται, κοιτάξτε, προφανώς. Υπάρχουν λάθος επιλογές, τις οποίες διαφωνούμε λόγω προτεραιοτήτων. Εγώ επανειλημμένο το έχω πει αυτό και στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι προτιμούνται κάποια έργα τα οποία έχουν χρηματοδότηση, ενώ κάποια άλλα έργα χρειάζεται η κοινωνία. Και η κοινωνία δεν είναι μόνο το κομμάτι που μιλάμε για την πόλη της Θέρμης, που έχει βέβαια το μεγαλύτερο πληθυσμό, αλλά είναι και όλα τα υπόλοιπα χωριά, δημοτικές κοινότητές μας που έχουν ανάγκη, που δεν πρέπει να μαραζώσουν, που κι αυτές βοηθούν και τον την Θέρμη, έτσι, άρα είναι θέμα προτεραιοτήτων. Άρα αισθάνεστε μέχρι τώρα ότι έχει δοθεί προτεραιότητα στο κέντρο και χρειάζεται και μια αποκέντρωση και μια πιο ισόρροπη ανάπτυξη. Η ισόρροπη ανάπτυξη είναι πάρα πολύ σημαντική που αναφέρετε. Εμείς είμαστε υπέρ της ενδυνάμωσης των τοπικών κοινοτήτων, δίνουμε πόρους όσο μεγαλύτερο ποσό γίνεται και παγίες στους προέδρους, τους δίνουμε έναν πραγματικό ρόλο και όχι τον ρόλο του παρατηρητή, του εντολοδόχου, ας πούμε, του δημάρχου, γιατί οι περισσότεροι πρόεδροι αγαπούν τον τόπο, τον ξέρουν πολύ καλύτερα από ότι εμείς που είμαστε στο κέντρο και μπορούν να λειτουργούν υπέρ του τόπου καλύτερα. Εμείς σκεφτόμαστε να γίνει. Εμείς σκεφτόμαστε να γίνει και ήταν μέσα στο πρόγραμμά μας και την προηγούμενη φορά και το επαναλάβουμε γραφείο δημάρχου και στον Τρίλοφο και στα Βασιλικά για να μπορεί να υπάρχει η αμεσότητα εκεί. Αλλά και η ενδυνάμωση όχι μόνο μέσα από την νομοθεσία των αρμοδιοτήτων, αλλά και η βούληση του Δημάρχου να δώσει τη δυνατότητα και την εμπιστοσύνη στους προέδρους των κοινοτήτων για να γίνουν περισσότερα πράγματα. Ξεκινώντας, είπατε ότι είναι η χρονική συγκυρία αυτή που χρειάζονται πολλά πράγματα, γιατί είναι ευνοϊκή η χρονική συγκυρία, αν κατάλαβα καλά, στον Δήμο Θέρμης. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με την οικιστική ανάπτυξη, με τον πληθυσμό, με όλα αυτά θέλω να μας εξηγήσετε, αλλά πραγματικά όλοι έχουμε αντιληφθεί ότι το timing στη ζωή μας παίζει σημαντικό ρόλο στην προσωπική μας ζωή, στην επαγγελματική, στην κοινωνική και ευρύτερα στην πόλη και στη χώρα που ζούμε. Άρα λέτε ότι είναι μια καλή στιγμή για τη Θέρμη να εκτιναχθεί, εάν βέβαια ακολουθηθεί ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα
το δικό σας σαν προκειμένο που προτείνετε. Βεβαίως. Όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, έχουμε μια πολύ μεγάλη οικιστική ανάπτυξη. Έχουμε μια αύξηση του πληθυσμού στην πόλη της Θέρμης. Η πόλη της Θέρμης παρόλα αυτά δεν ήταν έτοιμη να υποδεχτεί όλο αυτό τον κόσμο. Έχουμε ζητήματα και στη Θέρμη, γιατί μιλήσαμε για την περιφέρεια, για, για τις υπόλοιπες τοπικές κοινότητες. Έχουμε ανάγκη από τον βιολογικό καθαρισμό, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι ένα έργο το οποίο. Βλέπω εδώ, έχετε εικόνες από κάποιο. Λοιπόν, έχουμε ανάγκη από το να υπάρξει πια και να λειτουργήσει ο βιολογικός καθαρισμός, έπρεπε να είναι ήδη έτοιμος στο τέλος αυτής της τετραετίας. Έχουμε ανάγκη από σχολεία, πολύ μεγάλη ανάγκη αυτή τη στιγμή, γιατί έρχονται ως επιτοπλίστων νέα ζευγάρια, τα οποία έχουν μικρά παιδιά και δεν έχουμε χώρους για να τα απορροφήσουμε. Ενώ αλλού αδειάζουν τα σχολεία μας, εκεί είναι γεμάτα τα σχολεία μας. Έχουμε ανάγκη από υποδομές, από τα δίκτυα ίδρυυσης, είναι κάτι το οποίο τρέχει αυτή τη στιγμή. Η αποχέτευση, παραδείγματος χάρη, ενώ έχουμε περάσει τόσα χρόνια που έχουμε αυτό τον. Την επέκταση, τον καινούριο να πούμε, χώρο που έχει δημιουργηθεί γύρω από, από την παλιά την πόλη της Θέρμης, έχει σοβαρά ζητήματα, γιατί κάποιο κομμάτι μπαίνει, κάποιο κομμάτι μένει πάλι εκτός αποχέτευσης. Βλέπετε δηλαδή ότι έχουμε ζητήματα υποδομών σοβαρά, τα οποία ένας, όπως λέτε, παλιός δήμαρχος, ένας έμπειρος δήμαρχος, ένας δήμαρχος ο οποίος ξέρει να παίρνει προγράμματα, θα έπρεπε ήδη να τα έχει τακτοποιήσει και να είναι σε μία σειρά. Άρα λέτε ότι πολλά πράγματα στη Θέρμη μένουν πίσω. Τώρα, το είπα και την προηγούμενη εβδομάδα στη συνέντευξή μου, παιδική χαρά αυτή τη στιγμή πιστοποιημένη στη Θέρμη δεν υπάρχει. Έχουμε μία η οποία είναι χωρίς πιστοποίηση και τώρα γίνεται μία παιδική χαρά στην επέκταση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι ένας όμορφος τόπος για να ζήσει κανείς. Αυτό σημαίνει ότι αυτός ο τόπος θα μπορούσε με βάση άλλη στρατηγική, η οποία θα έπρεπε να ακολουθηθεί εν γέρος, να είναι πολύ καλύτερος αυτή τη στιγμή από ό,τι είναι όπως τον ζούμε και τον βλέπουμε σήμερα. Μέσα στη Θέρμη, δεν ξέρω αν την έχετε διασχίσει, υπάρχει ένα απόλυτο κυκλοφοριακό κομφούζιο. Πεζόδρομο δεν έχουμε καταφέρει να πείσουμε τους δημότες μας ότι πρέπει να έχουν. Έτσι. Άρα και η συμμετοχή των πολιτών είναι αναζητούμενο από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Πολύ σωστά με προλαβαίνετε σε αυτό. Δεν υπάρχει καλή επικοινωνία ανάμεσα στους δημότες και στο Δήμο και στο Δήμαρχο, γιατί ξέρετε, οι παλιοί δήμαρχοι έχουν μάθει να παίρνουν όλες τις ευθύνες και όλες τις αρμοδιότητες επάνω τους. Είναι συγκεντρωτική. Αυτό που λέμε για το δημαρχοκεντρικό μοντέλο είναι αυτό ακριβώς. Θα σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Ακόμα και μία αίτηση να κάνω για να πάρω αίθουσα να συνεδριάσει η παράταξη είναι κάτι το οποίο περνάει και το βλέπει ο Δήμαρχος. Μπορεί να ένας Δήμος τόσο μεγάλος. Δεν γίνονται αυτά ηλεκτρονικά. Η ψηφιοποίηση πώς γίνεται πάει στο ηλεκτρονικά, Δήμο. Αλλά καταλήγει η απόφαση να υπογραφεί από τον Δήμαρχο. Πρέπει να τη δει και ο Δήμαρχος. Δεν έχουμε καταρχήν ψηφιακή υπογραφή αυτή τη στιγμή. Έτσι δεν υπάρχει αυτό ακόμα. Η ψηφιοποίηση είναι κάτι το οποίο προχωρά δειλά αργά. Περιμένουν περισσότεροι από ό,τι έχω καταλάβει Δήμοι το πρόγραμμα στο οποίο έχουν τρέξει να ενταχθούν. Το πολύ μεγάλο που βγήκε από το Ταμείο Ανάκαμψης του 1,5 εκατομμυρίου. Που σε αυτό με συγχωρείτε, έχω την επιφύλαξη να δω πώς θα εφαρμοστεί. Γιατί πολλές φορές παίρνουμε έργα τα οποία στη συνέχεια εγκαταλείπονται. Αν δεν υπάρχουν οι άνθρωποι που να ξέρουν πώς θα τα δουλέψουν και να ξέρουν πώς θα τα τρέξουν. Άρα λέτε ότι σε χρηματοδοτήσεις ή σε διεκδίκηση ή ενδεχομένως σε μελέτες μπορεί να πηγαίνει σε ένα βαθμό καλά η ιστορία, αλλά μετά μένουν όλα στη μέση γιατί δεν υπάρχει το εξειδικευμένο προσωπικό. Λέω ότι πρώτον θα πρέπει να επιλέγεις όταν υπάρχουν προγράμματα ποιο είναι το πρόγραμμα που πραγματικά χρειάζεσαι και είναι ζητούμενο εκείνη τη στιγμή. Αν δεν είναι αυτό που χρειάζεσαι εκείνη τη στιγμή, να πας να φτιάξεις ένα άλλο έργο που ξέρεις ότι το χρειάζεται πραγματικά η κοινωνία, 10 μικρούς χώρους ψυχαγωγίας υπαίθριου στα 10 από τα 14 χωριά παραδείγματος χάρη, και λέω ότι θα πρέπει και στη συνέχεια το έργο αυτό να το έχεις από κοντά και να το μελετάς και να το βλέπεις και να το συντηρείς, γιατί δεν φτάνει, το έχουμε δει πολλές φορές αυτό ανά την Ελλάδα, να υπάρχουν κονδύλια, βλέπουμε ένα ΕΣΠΑ εδώ, ένα ΕΣΠΑ εκεί, πράγματα τα οποία έχουν εγκαταληφθεί και δεν προσφέρουν αυτό που θα έπρεπε να προσφέρουν στην κοινωνία. Το ένα κομμάτι πολύ σημαντικό για έναν Δήμο είναι το κομμάτι των χρηματοδοτήσεων, το πώς θα εξασφαλίσει τα χρήματα. Σε αυτό πώς θα πάει ο Δήμος Θέρμης και αν θεωρείτε ότι υπάρχει περιθώριο να διασφαλίσει έτσι και για άλλα έργα. Η κριτική σε αυτό είναι ακριβώς η κριτική που έκανα πριν. Μπορεί να κυνηγάει, να θέλει να πάρει όλα τα έργα που βγαίνουν τα χρηματοδοτούμενα, αλλά δεν φτάνει αυτό και πολλές φορές μένουν πίσω οι πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Γιατί αφήνεις την ανάγκη που είναι η πραγματική και πηγαίνεις και ασχολείσαι με μια ολόκληρη τεχνική υπηρεσία και με όλους τους υπαλλήλους για να πάνε να πάρουν ένα έργο και μένουν οι ανάγκες της καθημερινότητας πίσω. Άρα χρειάζεται μια επιλογή και μια περισσότερη περίσκεψη και προτεραιοποίηση. Στις ανάγκες της καθημερινότητας που μένουν πίσω.
ρωτήσω, είπατε ήδη κάποια πράγματα, αλλά θα σας πω αυτά που είναι στον μόνιμο διάλογο τον αυτοδιοικητικό. Καθαριότητα, συγκοινωνίες, ασφάλεια, αυτά δηλαδή που τα ανακύκλωση μαζί με την καθαριότητα, αυτά δηλαδή που είναι απαιτήσεις πια, πράσινο περιβάλλον. Διαφορετικά κομμάτια το κάθε ένα από αυτά. Στην καθαριότητα με την 3K, την προκήρυξη που είχε βγει, έχει έρθει κάποιο προσωπικό και πολλές φορές οι Δήμοι προσπαθούν να αναπληρώσουν αυτά τα κενά του προσωπικού με τις συμβάσεις τις 8 μήνες, τις 6 μήνες. Εκεί γίνεται μια προσπάθεια βελτίωσης. Σε ό,τι αφορά την ανακύκλωση, νομίζω ότι έχουμε μείνει πίσω. Δεν είμαστε πρωτοπόροι όπως ήμασταν τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά υπάρχει κάτι που είναι ακόμα πιο σημαντικό, που επιβαρύνει πάρα πολύ τους Δήμους και δεν ξέρω αν έχει συζητηθεί τυχόν με άλλους υποψήφιους συναδέλφους που μπορεί να έχουν περάσει από εδώ. Οι Δήμοι έχουν φορτωθεί με ένα τέλος ταφής απορριμμάτων. Αυτό το μεγάλο πρόβλημα που το πήραν πίσω, αλλά τελικά θα εφαρμοστεί, δεν έχω καταλάβει ακριβώς. Θα εφαρμοστεί κανονικότατα. Απλά αυτό που υποσχέθηκε η κυβέρνηση πριν τις εκλογές ήταν ότι δεν θα είναι άμεσα για τη χρονιά που τρέχει και θα το κοιτάξουμε πώς θα το εισπράξουμε, όχι ότι θα το μειώσουμε ή θα κάνουμε το 24 κάτι άλλο. Θα σας έρθει του βρουτζάς, εγώ αυτό λέω. Αυτά, πώς θα εισπραχθούν τα χρήματα αν δεν γίνει αύξηση των ανταποδοτικών τελών? Πώς μπορεί εμείς να είμαστε σύμφωνοι με μια τέτοια πολιτική όταν υπήρχαν εναλλακτικές πολιτικές οι οποίες δεν εφαρμόστηκαν και όταν πριν από τις εκλογές δεν απέτησαν όλοι μαζί οι Δήμοι ενωμένοι? Και ξέρετε τι σημαίνει πριν από τις εκλογές, έτσι, γιατί οι Δήμοι έχουν μεγάλη δύναμη στα χέρια τους. Το ότι θα έπρεπε να δοθεί λύση σε αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα. Έχουμε λοιπόν ένα τέλος ταφής απορριμμάτων, το οποίο είναι τεράστιο, θα εκτινάξει, δεν θα μπορέσει να το πληρώσει ο Δήμος. Σας το λέω, όχι μόνο ο δικός μας ο Δήμος, κανένας Δήμος. Πρέπει να βρεθεί λύση. Λοιπόν, θα προσφύγουν στα δικαστήρια, δεν γνωρίζω τι έχουν κάνει ως προς αυτό, αν έχει υπάρξει κάποια εξέλιξη. Και κάτι που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό και έχει να κάνει με υποδομές και θα πάει πίσω τις υπηρεσίες, είναι τη ΔΕΙΑ. Η αύξηση του κόστους, του ενεργειακού κόστους, έχει εκτινάξει τις οφειλές τους. Εμείς, σαν Δήμος, θα ήμασταν απέναντι άλλωστε αν γινόταν το αντίθετο, είμαστε απέναντι στο να αυξηθεί το τιμολόγιο ίδρυυσης και αποχέτευσης. Αλλά ταυτόχρονα έχουμε μια δουλειά η οποία αυξάνει συνεχώς το χρέος της, έχει φτάσει αυτή τη στιγμή γύρω στα 2,5 εκατομμύρια, είχε καταγεγραμμένες ζημίες από παλιά. Πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτή η επιχείρηση, που είναι μια κοινοφελής επιχείρηση? Έτσι. Mm-hmm. Ούτε αυτό το ζήτημα λύθηκε πριν από τις εκλογές, που ήταν ένα κομβικό σημείο στο οποίο επέμεναν οι Δήμοι. Άρα κουβαλάμε απάνω μας και είναι κάτι που θα το βρούμε μετά τις εκλογές και είναι γι' αυτό σωστό να σκεφτόμαστε από τώρα το πώς διεκδικεί ένας Δήμος, όχι μόνος του, μέσα από τα συλλογικά του όργανα, τις λύσεις σε αυτά τα προβλήματα. Γιατί ξέρετε, οι κάτοικοι τώρα μπορεί να βλέπουν ότι ένα εργάκι γίνεται εδώ, λίγο κάτι σκάβεται εκεί, αλλά αυτό το οποίο θα τους αποτελέσει πραγματικά πολύ μεγάλο σοκ θα είναι να δουν εκτός από τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος να αυξάνονται. Να αυξάνεται ο λογαριασμός της ΔΕΗ και να αυξάνονται και τα ανταποδοτικά τέλη μέσα από τους λογαριασμούς που έρχονται μέσα από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Να. Κυρία Τσιφτελίου, τι κάνει κατά τη γνώμη σας τον πετυχημένο δήμαρχο, ένας δήμαρχος ο οποίος μπορεί να είναι αποτελεσματικός? Ποια είναι τα στοιχεία που πρέπει να συνθέτουν ή, εν πάση περιπτώσει, σε όλους τους υποψηφίους, αυτό που πρώτα θα βλέπατε κι εσείς, γιατί και ψηφοφόρος είστε και θα εκτιμούσατε ότι χρειάζονται κάποια στοιχεία για να τα πάει καλά? Ποια είναι κατά τη γνώμη σας? Είναι πολύ ωραία η ερώτηση αυτή που κάνετε και νομίζω ότι όσο κανείς οριμάζει και τρίβεται στα κοινά, τόσο αλλάζουν ίσως και αυτά που μπορεί να σκέφτεται ότι ήταν καλά στην αρχή. Προφανώς πρέπει να ακούς και να μπορείς να φιλτράρεις, αλλά πρέπει τα αυτιά σου να είναι ανοιχτά. Το γραφείο όχι μόνο του Δημάρχου, αλλά και των ανθρώπων που έχει επιλέξει να είναι γύρω του, γιατί δεν μπορεί ένας άνθρωπος να τα κάνει όλα, πρέπει να είναι ανοιχτό στους δημότες και κυρίως θα πρέπει να μπορεί να δουλεύει θεσμικά αυτό. Πώς? Μέσα από μια διαβούλευση. Θα πρέπει να πείσει λοιπόν τους δημότες του να έρθουν και να διαβουλευτούν μαζί του και μαζί με το επιτελείο των αντιδημάρχων του, των ειδικών του, των συμβούλων που είναι εκεί και που τους έχει επιλέξει και είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τις ειδικές γνώσεις, για να ακούσουν ποια είναι τα ζητούμενα των δημοτών και να μπορεί να τα ιεραρχήσει και να μπορεί σε δύσκολες περιπτώσεις και δύσκολες πολιτικές να περάσει τις πολιτικές αυτές, εφόσον αυτός έχει πιστεί ότι είναι οι πολιτικές οι οποίες θα βοηθήσουν τον τόπο να πάει μπροστά. Παραδείγματος χάρη, στην προηγούμενη ακριβώς τετραετία στη θητεία, επρόκειτο και είχε ληφθεί η απόφαση να χωροθετηθεί ένα εργοστάσιο μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων στο δικό μας τον Δήμο. Ήταν μια χωροθέτηση για την οποία δεν ήταν γνώστες οι δημότες. Αυτό το έργο μπορεί να έχει καλά στοιχεία, μπορεί να έχει και κακά στοιχεία. Αλλά τα καλά που μπορεί να υπερτερούν δεν επικοινωνήθηκαν με τον κόσμο εκεί. Πώς ο κόσμος αυτός εκεί θα δεχτεί, εφόσον δεν έχουν επικοινωνηθεί την ώρα που πρέπει και με την εμπιστοσύνη που πρέπει με το δημότη, τα καλά
καλά, να δεχτεί να γίνει αυτό, να γίνει μια τέτοια μονάδα εκεί. Είναι αυτό που σας λέω, ότι το πρώτο και το σημαντικότερο είναι πρέπει να έχεις ανοιχτά αυτιά, θα πρέπει να έχεις επαφή, να διαβουλεύεσαι και να βλέπει και ο κόσμος ότι αυτά που έχεις διαβουλευτεί μαζί του και τα έχετε αποφασίσει, εφαρμόζονται και στην πράξη. Γιατί αν δεν εφαρμόζονται στην πράξη, τότε δεν θα σου έχει εμπιστοσύνη την επόμενη φορά να έρθει πάλι να συνομιλήσει μαζί σου. Mm-hmm. Μιλάμε για αποφάσεις οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται με την όσο δυνατόν μεγαλύτερη πλειοψηφία. Συνένεση. Έτσι, κοινωνική, με τη μεγαλύτερη κοινωνική γίνεται. Συνένεση. Αυτό, ξέρετε, απαιτεί πολύ κόπο και θέλει πολύ κουράγιο και πολύ υπομονή. Ένας άνθρωπος ο οποίος διοικεί επί 25 χρόνια και έχει ζήσει αυτή την τριβή με τον κόσμο, δεν είναι εύκολο για να ξεκινήσει και να κάνει μια επανεκκίνηση επικοινωνία. Με τους θέλει ανθρώπους. Και μια ευελιξία, νομίζω, ναι. Από τη δική μου πλευρά, στο να προσαρμόζεις το λόγο σου σε αυτό που μπορεί να περάσει στον μέσο δημότη, μέσο πολίτη. Μια διπλωματικότητα. Όλοι δεν είμαστε αυτό. Έτοιμοι για να ακούσουμε τα θέλει πάντα υπομονή, ή να μας περάσουν βεβαίως, τα πάντα. Θέλει υπομονή, θέλει διοικητικές ικανότητες για να έχει το επιτελείο από κάτω να μπορεί να ακούει και να καταλαβαίνει τι είναι αυτό που πρέπει να κάνει. Είναι ομολογουμένως μια θέση που απαιτεί πολλά προσόντα. Έτσι. Θέλει και γνώσεις, να έχει και εσύ κάποιες γνώσεις βασικές. Και τεχνικές και νομικές, κάτι που μπορεί να το αποκτάς με τον καιρό ή μπορεί να το έχεις ούτως ή άλλως ως εφόδιο στη ζωή σου. Σε εσάς το δημόσιο και διοικητικό δίκαιο, το οποίο ασκείται ως δικηγόρος μαχόμενη, πόσο βοηθάει? Με βοήθησε πάρα πολύ στο να εγκληματιστώ πάρα πολύ γρήγορα στις απαιτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, στο να αντιλαμβάνομαι τα θέματα, στο να καταλαβαίνω ποιο είναι το αδύναμο σημείο, στο να συνεισφέρω ακόμα και στα Δημοτικά Συμβούλια στις αποφάσεις που έπρεπε να πάρουμε. Κάναμε έναν πολύ μεγάλο αγώνα αυτά τα 4 χρόνια. Διεκδικήσαμε και μπορώ να πω ότι για το καλό του τόπου πήραμε πράγματα. Διεκδικήσαμε να μην αυξηθεί μέχρι στιγμής το τιμολόγιο, αυτό που σας έλεγα πριν, της ΔΕΛΙΑ. Διεκδικήσαμε στο να επισπευστεί, να γίνει το έργο της γέφυρας Πλαγιαρίου Τριλόφου με κάποιες κινητοποιήσεις που κάναμε αρκετά μεγάλες. Διεκδικήσαμε να γίνουν οι κόμβοι στην οδού Κογιάμι και να κλείσουν οι παράδρομοι για να υπάρχει ασφάλεια στο οδικό δίκτυο. Ήμασταν εκεί κοντά στις καθαρίστριες όταν άλλαξε το νομοθετικό πλαίσιο και κάποιες βρέθηκαν εκτός στο να μπορούν να πάρουν περισσότερες ώρες. Ήμασταν πάρα πολύ ενεργοί. Στα θετικά ήσασταν εκεί να συμφωνήσετε. Βεβαίως και στα θετικά. Δηλαδή όταν ήρθε το θέμα του πώς θα αξιοποιηθεί το μικρό παραλιακό μέτωπο που έχει η Θέρμη και είπαμε ναι, πρέπει να αξιοποιηθεί βεβαίως και πρέπει να είμαστε εκεί παρόντες, όχι όμως με τον τρόπο που πρότεινε ο Δήμος και με τον τρόπο που μας ζήτησαν από την περιφέρεια να το κάνουμε. Δηλαδή είμαστε πάντα στο ναι μεν, αλλά πώς μπορεί να γίνει καλύτερα αυτό, έτσι. Ήμασταν εκεί στο να πούμε ότι ναι, χρειάζεται να ανακαινιστεί το υπόγειο πάρκινγκ της πλατείας Παραμάνα, αλλά όχι να δοθεί σε έναν ιδιώτη, να το κάνουμε εμείς ως Δήμος, εμείς να αξιοποιήσουμε. Πείτε δηλαδή με κάτι, πρόταση, με αντιπολιτευτικό λόγο, τεκμηριωμένο και με πρόταση ταυτόχρονα. Ακούω πολύ συχνά υποψήφιους δημάρχους που δεν έχουν ασκήσει διοίκηση ή έχουν συμμετάσχει ως αντιπολίτευση στη διοίκηση ενός Δήμου. Να λένε ότι είχαμε πολλές προτάσεις και λοιπά, αλλά δεν εισακούονται συνήθως, αυτό λένε, mm-hmm. από τους κάστοτε δημάρχους. Θέλω να ρωτήσω, πόσο σημαντικό θα ήταν αν συμφωνούσε η αντιπολίτευση με την επίσημη διοίκηση και πήγαινε μαζί. Γιατί θα πρέπει σε όλα να είμαστε κόντρα και να λέμε την άλλη πλευρά? Κοιτάξτε, αυτό απαιτεί. Συγγνώμη να προσθέσω αμφίδρομη. Κάτι. Είναι μια σχέση αμφίδρομη. Και ακόμη χειρότερα, αυτό ήθελα να πω βασικά και μπερδεύτηκα, ότι να είμαι εγώ η δήμαρχος, mm-hmm. να έρχεστε εσείς ως αντιπολίτευση, να μου λέτε κάτι που εγώ το έκανα λάθος ή δεν το είχα σκεφτεί καλά, δεν είχα υπολογίσει κάτι όπως μου το θέτετε εσείς, και να λέω αλλάζουμε. Θα πάμε να κάνουμε αυτό που λέει αντιπολίτευση, γιατί είναι πολύ σωστό. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Θέλει τόλμη η αυτό. Όχι, όχι. Είναι τα παραδοχήτα, δηλαδή, αν βγει ένας δήμαρχος και πει εγώ θα κάνω αυτό που λέει αντιπολίτευση. Είναι ανωτερότητα. Και αυτό που λέω πολλές φορές κάνοντας τον απολογισμό είναι ότι πράγματα που προτείναμε και ήταν σωστά, εισακούστηκαν και έγιναν. Γιατί ένας δήμαρχος έμπειρος έχει προφανώς την διορατικότητα στο ότι κάτι όταν είναι σωστό να το κάνω. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το επωφεληθούμε και οι δύο. Και αυτός που το άκουσε και είναι καλό, και εμείς που το προτείναμε και είναι καλό. Υπήρχαν άλλες περιπτώσεις, τις οποίες καταλάβαινε ότι είναι λάθος, αλλά λόγω μερικής
μερικές φορές, ξέρετε, παίζει ρόλο και το image και το κύρος. Δεν ήθελε να κάνει πίσω. Ναι. Λοιπόν, υπήρξαν στιγμές και στιγμές. Σε κάποιες στιγμές μπορεί να παίζει ρόλο και η διάθεση που έχει ο καθένας. Mm-hmm. Εμάς μας ενδιαφέρει ως αντιπολίτευση και γι' αυτό εγώ αισθάνομαι κερδισμένος και γεμάτος άνθρωπος αυτή την τετραετία. Όταν προτείναμε τα θετικά και κάποια πράγματα στα οποία με όμορφο τρόπο βέβαια, γιατί ξέρετε, η συγκρουσιακή σχέση πολλώνει πολύ την ατμόσφαιρα. Αν έχεις την εξυπνάδα και τον τρόπο να παρουσιάσεις κάτι με μια λογική, με τη λογική που το διέπει, και ο άλλος από την άλλη μεριά είναι εξίσου λογικός, εισακούγεται και γίνονται πράγματα. Γι' αυτό σας ανέφερα κάποια πράγματα που είπα ότι τα κερδίσαμε. Ναι, εισακούστηκαν και τα κερδίσαμε. Άλλες φορές ίσως με μια κινητοποίηση πιο δυναμική, άλλες φορές με έναν διάλογο. Mm-hmm. Αλλά τα κερδίσαμε. Αυτό είναι και το ωραίο και το μαγικό που όταν υπάρχει, κάνει και έναν άνθρωπο να θέλει να ασχοληθεί με τα κοινά, ακόμα και αν δεν είναι πρώτος. Έχουμε λοιπόν μια εμπειρία, έχουμε μια γνώση πλέον και νομίζουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, να είμαστε μπροστά και να αποτελέσουμε εμείς την επόμενη μέρα και την αλλαγή της σελίδας σε αυτό το Δήμο με ένα ψηφοδέλτιο που κάναμε, στο οποίο δεν αναφερθήκαμε. Πάρα πολύ καλό, με νέα άτομα, νέους ανθρώπους, νέους επιστήμονες που έχουν όρεξη και διάθεση, επειδή βλέπουν και ένα νέο άνθρωπο μπροστά και παίζει και αυτό πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, για να κάνουμε, να προχωρήσουμε το Δήμο, να βελτιώσουμε αυτά που είναι κακά και να προχωρήσουμε ακόμα παραπέρα στα καινούργια, σε όλα αυτά που είπατε κι εσείς και αναφερθήκατε, που αφορούν τους πράσινους δήμους, τους βιώσιμους δήμους, τους εξυγχρονισμένους δήμους, με μια άλλη πολιτική, με μια άλλη λογική, με μια άλλη νοοτροπία. Το σύνθημά μας λοιπόν αυτή τη φορά είναι ότι γίνεται και ότι ο τρόπος δείχνει το αύριο. Γίνεται και ο τρόπος δείχνει το αύριο. Ναι, ναι. Αυτό είναι το καινούργιο. Άρα είναι δίκαιο και πρέπει να γίνει πράξη. Το δίκαιο ούτως ή άλλως διέπει τις αρχές μας σε ό,τι αφορά το ότι πρέπει να, αυτό που είπαμε και στην αρχή, το ότι πρέπει οι κοινότητες μας να είναι ισότιμες, ότι πρέπει να δίνονται ευκαιρίες σε όλους τους δημότες μας, και το ότι γίνεται σημαίνει ότι σε όλα αυτά τα πράγματα που λένε ότι αυτό δεν γίνεται, δεν μπορεί, δεν γίνεται. Και όμως γίνεται. Και όμως γίνεται. Mm-hmm. Και ο τρόπος είναι αυτός που θα αλλάξει και θα δείξει τον τρόπο. Πόσο καιρό προσπαθώ να πείσω πολύ κόσμο γύρω μου ότι ο τρόπος κάνει τη διαφορά. Δεν το πιστεύουν όλοι. Εν πάση περιπτώσει, κυρία Τσεφτερίδου. Είδατε, επομένως συμπίπτουμε σε αυτό, κύριε Τσεφτερίδου. Σε πολλά συμπίπτουμε. Σε πολλά συμφωνώ από αυτά που είπατε, έτσι κι αλλιώς, σε προσωπικό επίπεδο. Παρέμβαση πολιτών στο Δήμο Θέρμης. Για εσάς που θέλετε, που έχετε πιστεί από αυτά που λέει η κυρία Τσεφτερίδου ή που θέλετε να δείτε μια άλλη πλευρά στην διοίκηση του Δήμου, εδώ είμαστε για να ακολουθήσετε αυτή την πρόταση. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή επιτυχία σας. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Και εμείς, φίλοι μου, θα πάμε διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε, αυτοδιοίκηση δεν το συζητώ, θα είναι μαζί μας ο Στέργιος Καλόγερος, υποψήφιος Δήμαρχος Θεσσαλονίκης.